μια σειρά σεναρίων εκπαιδευτικών που ξεκινάει από το δημοτικό, μπορεί να φτάσει μέχρι και τη Δευτέρα Λυκείου. Στόχος είναι να διδάξουμε καθαρά προγραμματισμό. Το μικρόφωνο. Στόχος είναι να διδάξουμε καθαρά προγραμματισμό. Πιστεύουμε ότι στην Ελλάδα της κρίσης βαριά βιομηχανία δεν μπορούμε να έχουμε. Η μόνη βιομηχανία που μπορούμε να έχουμε είναι η βιομηχανία λογισμικού, που πρώτη ύλη είναι αυτό που έχουμε σε αυθονία οι Έλληνες μαθητές. Μιλάμε για εικονικά ρομπότς με την έννοια ότι δεν έχουμε λεφτά για να αγοράσουμε ρομπότ κανονικά, τα οποία τα Lego και αυτά γίνονται σε... θέλουν γύρω στα 400 ευρώ. Προσπαθούμε να είναι συμβατό με το νέο πρόγραμμα σπουδών που υπάρχει για το δημοτικό και για το γυμνάσιο, στο μάθημα της πληροφορικής. Βασίζεται στην κατασκευή από τους μαθητές υπό μορφή project και με ομαδοσυνεργατικό τρόπο ενός ψηφιακού παιχνιδιού που προσομοιώνει την κίνηση ενός τηλεκατευθυνόμενου ρομπότ. Επόμενο. Ό,τι χρησιμοποιήσαμε είναι τζάμπα. Το Scratch κυρίως, το οποίο είναι ένας... μίλησαν και άλλοι συνάδελφοι νωρίτερα. Στη Νέα Μάκρη κάθε... έχουμε μια ομάδα με παιδάκια δημοτικού και πάμε να κάνουμε, να τους διδάξουμε Arduino. Πριν το Arduino όμως μέσω του Scratch, έπρεπε πριν ξεκινήσουν λοιπόν να φτάσουμε στο Arduino να κάνουμε Scratch. Ένα μεγάλο κομμάτι έχει δοκιμαστεί από αυτά τα σενάρια στα παιδάκια. Δεν είναι αντιπροσωπευτικό δείγμα, έτσι, είναι επίλεκτη και δεν είναι οι συνθήκες που υπάρχουν σε ένα σχολείο όπου ένας καθηγητής αντιμετωπίζει 25 παιδιά σε ένα εργαστήριο. Αλλά τέλος πάντων είναι δοκιμασμένο. Τώρα αυτά δεν νομίζω ότι πρέπει να τα πούμε. Πάμε παρακάτω και νομίζω πρέπει να τελειώσουμε. Είναι ελκυστικό γιατί είναι παιχνίδι. Αυτά.